Το μικροσκόπιο έχει βάλει και εξετάζει σοβαρά την τιμολογιακή τη πολιτική η δημοτική επιχείρηση ίδραυση και αποχέτευση του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Στόχο τη διοίκηση είναι να μειωθούν τα τέλη στο μέλλον, όμω η μείωση αυτή να αφορά το σύνολο του πληθυσμού στον Καλλικρατικό Δήμο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε μια ανώνυμη εταιρεία. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με την κερδοφορία τη εταιρεία. Δηλαδή, πρέπει η εταιρεία να παρουσιάζει κερδοφορία. Αυτό λοιπόν μα κάνει να είμαστε πιο υπεύθυνοι στο όταν πρόκειται να κάνουμε μείωση των τελών και θέλουμε να κάνουμε μείωση των τελών σε όλη την πόλη. Έτσι. Όχι δειγματοληπτικά σε μια κοινωνική ομάδα, είτε λέγονται φοιτητέ, είτε λέγονται σπουδαστέ, είτε λέγονται ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο μπορούν να λέγονται. Σύμφωνα με όσα λέει ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑ, η επιχείρηση θα εξετάσει τι μειώσει στο τέλο του έτου, οπότε και θα κάνει τον οικονομικό τη απολογισμό. Εφόσον διαπιστωθεί πλεόνασμα, αυτό θα επιστραφεί στου δημότε με τη μορφή μείωση στα τέλη ίδρυυση. Μα απασχολεί το θέμα, είμαστε σε αυτό, είμαστε στο προϊόν τη έρευνα. Μέχρι τέλο του έτου θα έχουμε καταλήξει τι ανάλογα με το αποτέλεσμα της εταιρεία για να καταλάβει και ο κόσμος, εάν είμαστε στην κερδοφορία, υπολογίστε ότι κάνουμε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο έργα με ίδιους πόρους. Με λεφτά δηλαδή τα οποία περισσεύουν στο Ταμείο της ΔΕΙΑ, τα ξαναρίχνουμε για να κάνουμε ανταποδοτικά να επιστρέψουν πάλι στον καταναλωτή. Ό,τι μένει θα το κάνουμε μείωση στα τέλη.